ότι οι εσωκομματικές εκλογές του Οκτωβρίου προέκυψαν μέσα από ένα κλίμα εσωστρέφειας που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών. Ένα κόμμα που είναι δεύτερο σήμερα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ο επόμενος του στόχος είναι να είναι πρώτο κόμμα. Πρώτο κόμμα απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία πριν από ένα χρόνο πήρε νέα νοπή λαϊκή εντολή και αντί να διορθώσει τα όποια προβλήματα και να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών, είδαμε συνεχιζόμενες αποτυχίες σε ζητήματα πολιτικής προστασίας, σε ζητήματα ακρίβειας, σε ζητήματα ασφάλειας, σε ζητήματα του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας. Σε μια άλλη εποχή, το πιθανότερο είναι η πρώτη ερώτηση να ήταν με ποιο θα πάτε μεταξύ των δύο μεγάλων. Αυτό το ερώτημα έχει εκλείψει με πολύ μεγάλη προσπάθεια, με πολύ μεγάλο αγώνα, με πολύ μεγάλο κόπο χιλιάδων ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα και πιστεύω ότι σε μόλις 2 χρόνια κάναμε σημαντικά, σοβαρά και μόνο θετικά βήματα προς τα εμπρός. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε και στον ακόμη μεγαλύτερο στόχο. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Εγώ συνέχισα την πολιτική παράδοση και τη στρατηγική της πολιτικής αυτονομίας, διότι πίστεψα και όσο ήταν πρόεδρος Υφό Γεννηματά, αλλά και μετά, ότι είναι ο μόνος τρόπος η παράταξή μας να ξαναμπεί πρωταγωνιστικά στο πολιτικό σκηνικό. Είναι ο μόνος τρόπος να υπάρχει αμφίπλευρη διεύρυνση. Είναι ο μόνος τρόπος η δημοκρατική παράταξη να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μιας ισχυρής κυβερνητικής επιλογής. Αυτό λοιπόν που είπα στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι παρέλαβα κόμμα, το μεγάλωσα. Στην τοπική αυτοδίκηση πέτυχε τεράστιες νίκες, απρόβλεπτες νίκες, όχι μόνο σε μεγάλους δήμους και σε δεκάδες μικρούς δήμους, με νέα πρόσωπα, με ανανέωση. Ρυθμίσαμε τα χρέη του, φέραμε πίσω το ιστορικό μας σύμβολο. Στις διπλές εκλογές που κάποιοι θεωρούσαν αναλυτές ότι θα συνθλιβούμε τη Δεύτερη Κυριακή, πήρα ένα ηχηρό μήνυμα από το λαό και βέβαια και σε ευρωπαϊκές εκλογές, παρόλο που υπήρχε μια διάσπαση, την οποία κάποιοι ξεχνούν, το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε από το 19,5%. Προφανέστατα, και εγώ θα ήθελα να πετύχουμε περισσότερα. Δεν πρόκειται λοιπόν να διαχειριστώ και να εκμεταλλευτώ μεγάλα διέξοδα, όπως αυτό της ακρίβειας, με ευκολόγια, με τσιτάτα, μόνο και μόνο για να δείχνω έναν δρόμο που δεν υπάρχει. Λοιπόν θα δείξω υπαρκτούς δρόμους που έχουν υλοποιηθεί σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε άλλωστε, με πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Μου είπατε για το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Τη μία λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν μπορεί να υλοποιήσει το μέτρο γιατί δεν θα περάσει στις τιμές. Ας βάλει διπλή τιμή στην ταμπέλα του προϊόντος. Ας ακολουθήσει πρακτικές άλλων χωρών. Ευθύνη μιας κυβέρνησης είναι μια απόφαση για το ΦΠΑ να περάσει στις τιμές. Άρα και μόνο που λένε δεν μπορούν να το κάνουν είναι δήλωση αποτυχίας των μηχανισμών τους.